Thank you.
βρισκόμαστε στη Λιθλέν, την πόλη του Δαβίδ. Κόσμος πολλής. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν για την απογραφή που διέταξε ο Αύγουστος Κέσσαρ. Στο παντοχείο της εστί, το αστέρι της εστί. Ένα μικρό τυφλό κοριτσάκι που είχε χάσει τους γονείς του, η Μύρια, βρίσκει καταφύγιο κοντά στη γερόνισσα του Δύση. Όχι το φαγητό, αλλά το λαγίδι το νερό. Πήρε σύγκριση ως αντινάρια στη χύση από
φάραγες εδώ, να τους ταΐσεις, να τους φωτίσεις, να τους κοιμήσεις. Να με πουλιάξεις και εμένα και το παγκοσμίο μου. Η ξενοδόχηση σκόρη μου. Πρέπει να έχουν αλλαγή και όχι πέτρινη την καρδιά. Το πιο καλό φαγητό να είναι η αγάπη και το πιο μεγάλο ακόμα ξυλά για τους ξένους. Να είναι η καλοσύνη. Με την αγάπη και την καλοσύνη, δουλειά δεν γίνεται μάνα. Κι αν οι ξενοδόχησες ήτανε πλούσιες από δάχτα, θα πέτρεναν φτωχές την ψάχτα. Πήγαινε να ετοιμάσεις τη σούπα για τους ξένους. Θα πάω εσύ. Και για τη σούπα και για το στρώσιμο του τραπεζιού και για όποια δουλειά θελήσεις. Μα μην ξεχνάς, κόρη μου, πως ο Θεός βλέπει από ψηλά. Ας μην δουλέψεις και περίμενε να σου στείλει ο Θεός. Μια φορά μας έστειλε το μάνα. Δεν θα μας ξαναστείλει. Ας μην έχω εγώ 14 τα μάτια μου στο γιος μου και θα κερδίσω τίποτα από τους πυκνούς και τους ανήγκουρους που μου κουβαλάει η μάνα μου κάθε τόσο. Πατέρας μου, σας το υπόσχομαι. Άφησε τις υποσχέσεις. Καλώς σήμερα, παράδειγμα.